Λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, για την οργάνωση μαχητικού αντιφασισμού αυτή η εκδήλωση έχει καθυστερήσει τουλάχιστον 2 χρόνια και σας ζητάμε συγγνώμη. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι η μάχη εδώ που έχει δοθεί σε αυτό το νησί πριν από 2 χρόνια ήταν τόσο σημαντική πολιτικά που άλλαξε το ρου του αντιφασιστικού κινήματος. Και σε αυτό εκτιμούμε ότι βοηθήσαμε και εμείς αυτή η υπόθεση. Η Σαλαμίνα πάντοτε στα μυαλά του ευρύτερου κόσμου, του ταξικού κινήματος, του εργατικού κινήματος, θεωρείται και είναι κατά βάση μια συντηρητική περιοχή, μια περιοχή αποκομμένη από το βασικό ιστό, με κάποια ειδικά τοπικιστικά χαρακτηριστικά που θέλει να μείνει σε κομμάτια να αποκοπεί από τον κεντρικό ιστό. Και πάντοτε υπήρχε μια πλειοψηφία δεξιών διανάμενων σε αυτή την περιοχή. Σε αυτό το πράγμα προφανώς υπήρχαν και θύλακες ακροδεξιάς, θύλακες μισηφαστικές. Η Χρυσή Αυγή ακόμα και στα χειρότερά της πάντοτε είχε 4-5 ανθρώπους εκεί στην περιοχή, ακόμα και στη δεκαετία του 90, γιατί ήταν ένας πάντοτε δεξιό περιβάλλον, αλλά με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα το οποίο όμως προέκυψε είναι ότι το 13 παραλίγο η Σαλαμίνα να ήταν ένα σύμβολο κυριαρχίας της ακροδεξιάς. Όχι ως μηχανισμός, αλλά ως υπόθεση το οποίο οι φασιστικές απόψεις αποκτούν κοινωνικές ρίζες, αποκτούν κοινωνικά αντανακλαστικά. Η υπόθεση του συντρόφου του Αλίντ, δεν θέλω να δεν αναφερθώ παραπάνω γιατί είναι πολύ δύσκολη αυτή η υπόθεση, ήταν ένα σύμβολο στα κανάλια εκείνη την περίοδο το πώς οι φασίστες ενεργοποιούσαν τα πιο ρυπαρά, τα πιο βρωμερά, τα πιο απάνθρωπα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου είδους, δεν θέλω να μείνω παραπάνω, και αυτό το πράγμα δημιουργούσε ένα κοινωνικό αυτοματισμό, ο οποίος δημιουργούσε ένα πολύ κακό, πώς το λένε, περιβάλλον. Ξαφνικά φαινόταν ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ένα κόμμα μόνο, αλλά υπήρχε ένα ολόκληρος βρωμερός εσμός, το οποίο τη στήριζε και ανεπαράγαγε χειρότερα πράγματα ακόμα και από αυτή την οποία διακήρυξε. Η αντιστροφή αυτής της υπόθεσης που ξεκίνησε από τα τέλη του 2014, το πώς αντιστράφηκε όλο αυτό το κλίμα και πώς ένας μετανάστης διωκόμενος, καταδιωκόμενος από τους ρατσιστές εργοδότες τους, όχι απλώς κέρδισε μια δίκη, γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις μέσα στην ελληνική ιστορία το οποίο ένας μετανάστης κερδίζει δικαστικά απέναντι στο ρατσιστικό αφεντικό του, αλλά ανατρέπεται ένα ολόκληρος ακριβώς μύθος. Πρώτος μύθος, ότι ο Πειραιάς είναι απάτητος, είναι κυριαρχείται από την ακροδεξιά. Τα δικαστήρια τα οποία γινόντουσαν μέσα στο κέντρο του Πειραιά ήταν κέντρο του αντιφασιστικού κινήματος, ήταν έσπασε τον τραμπουκισμό των σγουρδαίων και των φασιστών, το οποίο, όπως το λένε, τραμπουκίζανε μέσα στα δικαστήρια και δώσανε ένα άλλο κλίμα. Δεν ήταν μόνο η δικαστική νίκη, το οποίο είναι στη φυλακή πλέον η τραμπούκη, είναι ότι ξαφνικά ένα κίνημα στηρίχθηκε αλληλέγγυο σε ένα σύντροφο μετανάστη και διακήρυξε ότι εδώ πέρα είμαστε. Και υπενθυμίζω ότι αυτή η ιστορία ήταν 1 χρόνο μετά τις δίκες. Επί 1 χρόνο μετά τη δίωξη το 13 της Χρυσής Αυγής συνέχιζε και υπήρχε ένας φόβος απέναντι στο κλίμα που υπήρχε η ακροδεξιά και ο φασισμός. Το σπάσιμο και η ανατροπή της υπόθεσης του συντρόφου του Ουαλί ήταν η πρώτη μεγάλη αντιφασιστική νίκη η οποία ξεκίνησε το 2015 και μετά συμπαρέσυρε όλο αυτό σιγά σιγά το ξύλωμα το οποίο βλέπουμε σήμερα, το οποίο συμβαίνει μέσα στη Χρυσή Αυγή. Η Σαλαμίνα προφανώς έχει διάφορα άλλα ζητήματα. Μόλις πρόσφατα, ας πούμε, είναι αυτή η υπόθεση, ξέρω εγώ, του επιστάτη του Τραμπούκου μέσα στο σχολείο, το οποίο τραμπούκησε έναν αφισοκολλητή παραμονές και όλα του Φύσα. Ακριβώς υπάρχουν διάφοροι θύλακες ακροδεξιοί, το οποίο ξεθαρεύουν. Να, τώρα σήμερα στα γραφεία τους έχουν μαζευτεί καμία 15 τραμπούκι και προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα. Το ξέρουμε. Φοβούνται. Τρέμουν. Γιατί χάνουν τα σίγουρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει. Αισθάνονται ότι ξαφνικά δικές τους περιοχές τις οποίες τις είχαν και νομίζαν ότι παίζανε άνετα, τελειώνει αυτή η υπόθεση. Και τελειώνει
όχι γιατί υπάρχουν κάποιοι μια μειοψηφία αποφασισμένων, είναι γιατί ξυλώνεται πόντο πόντο, μάχη με μάχη, μέρα με μέρα, όλη αυτή η ακροδεξιά αντεπανάσταση και αντεπίθεση. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε, ξεκινώντας από αυτή την ιστορία, ένα πολιτικό παράδοξο που υπάρχει στο ελληνικό πολιτικό κίνημα. Και περιγράφεται παντού, ας πούμε, στα διεθνή περιοδικά. Αν δείτε διεθνή αρθρογραφία, προσπαθούν να εξηγήσουν το ιστορικό παράδοξο της Ελλάδας να συμβαίνει, ενώ σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα φούντομα της ακροδεξιάς, Λεπέν, Φάραντζ, παντού, σκανδιναβικές χώρες, Ολλανδία, ακόμα και Τραμπ στην Αμερική, στην Ελλάδα υπάρχει μια συντριβή και υποχώρηση οργανωτική της φασιστικής παράταξης, της Χρυσής Αυγής. Τα συνεχή κλεισίματα των γραφείων, η μείωση του οργανωτικού ιστού, η αδυναμία να κάνει το οτιδήποτε στο δρόμο. Δεν μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε συγκέντρωση, την οποιαδήποτε εκδήλωση, την οποιαδήποτε ακριβώς κινητοποίηση. Σιγά σιγά οδηγείται στα μαύρα σκοτάδια της παρανομίας. Το μόνο που τη συγκρατεί είναι τα λεφτά των βουλευτών. Τέλος. Και όλη αυτή η υγείωση. Αυτό το παράδοξο πρέπει να το εξηγήσουμε. Και πρέπει να το εξηγηθεί πάνω ακριβώς στην ιστορία του ελληνικού πολιτικού και εργατικού κινήματος, το οποίο συμβαίνει στα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο εργατικό κίνημα. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό εργαστήρι, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει όλο το κομμάτι της πρωτοπορίας, το οποίο είναι μπροστά στην πρωτοπορία της αναζήτησης διεξόδων απέναντι στην καπιταλιστική κρίση. Και αυτό είναι μια μεγάλη βάση αισιοδοξίας που μπορούμε να πατήσουμε. Αλλά πρέπει να δούμε όμως αυτό το πράγμα, το οποίο είναι επικίνδυνο. Γιατί μπορεί να υπάρχει αυτό το εργατικό κίνημα, αλλά υπάρχει η κρίση. Υπάρχει η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία όσο και να καλουπώνεται, έρχεται και λειτουργεί σαν ορολογιακή βόμβα. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση πάνω, το οποίο διακηρύσσει ένα νέο success story. Ότι εδώ πέρα η κρίση μας είναι στο παρελθόν. Οι χειρότερες μέρες μας είναι πίσω. Σιγά σιγά, πόντο πόντο έρχεται η ανασυγκρότηση. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και πρέπει να το διαπιστώσουμε καταρχήν ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα. Δεν έχει, όχι απλώς δεν έχει ξεπεραστεί η κρίση, είμαστε ακριβώς στο μέσον και έχονται πολύ χειρότερες μέρες. Αυτό λειτουργεί σαν ορολογιακή βόμβα και θα ξεσπάσει. Θα γίνει πλήρη αποδιοργάνωση του κοινωνικού ιστού το επόμενο διάστημα. Και εδώ πέρα θα βρεθούμε σε μεγάλες αντιφάσεις. Είναι ένας πολιτικός χειρισμός η σόρμα? Απλώς είναι κάποια ιδεολογήματα ή είναι μια πραγματική οικονομική πραγματικότητα? Τα νούμερα τα οποία δίνει η κυβέρνηση για δίθεν ανάπτυξη στο 1 και στο 1,5% δεν θα πούμε ότι είναι δημιουργική ή λογιστική. Ας υποθέσουμε ότι είναι πραγματικά. Το βασικό όμως είναι ότι αυτό το 1-1,5% ανάπτυξη εκεί που πηγαίνει είναι στη σκλήρυνση της ταξικής επίθεσης και όχι στην αναδιανομή. Είναι στο μεγάλωμα της φτώχειας. Αυτά τα κομμάτια, τις μικρές υποτιθέμενες επενδύσεις, δεν είναι επενδύσεις στις οποίες ξαναμοιάζεται μια στοιχειώδη πίτα, αλλά μοιράζεται η φτώχεια σε λιγότερα κομμάτια για να ενταθεί η μεγαλύτερη επίθεση. Τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα? Μνημονιακές επιταγές για επληστηριασμούς, βάθημα της ιδιωτικοποίησης στη ΔΕΗ, μπάρες στο μετρό και χτύπημα, όπως το λένε, της εισιτηριοδιαφυγής. Επειδή ουσιαστικά τι κάνουμε, έχουμε ένα σκλήνιση της επίθεσης απέναντι στο εργατικό κίνημα, απέναντι στη φτώχεια. Τι συμβαίνει σε ένα πολιτικό επίπεδο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι η κρίση που αποσταθεροποιεί την οικονομία και την πολιτική δέχεται πολλαπλές αφισβητήσεις. Και αφισβητήσεις και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Αν από τα αριστερά στο ένα κυρίαρχο περιβάλλον ήταν αυτό που λέμε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν από 2 χρόνια, από δεξιά υπήρχαν οι αφισβητήσεις του Φάραντζ, το Brexit ας πούμε, ή του Τραμπ. Τι βλέπουμε προς το παρόν? Μια επίθεση της αστικής δημοκρατίας και προς την αριστερά και προς την ακροδεξιά με σκοπό να διατηρήσει αυτά το καθεστώς. Προσπαθεί να ισχυριστεί ότι ακόμα η δημοκρατία της διαμεσολάβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντέχει και μπορεί να δώσει απαντήσεις. Και γι' αυτό
προσπαθεί και δημιουργεί τεράστια, όπως το λένε, επιθέσεις σε οποιαδήποτε κυβέρνηση προσπαθεί να την αμφισβητήσει από τα αριστερά ή από τα δεξιά. Και αυτό θα αποτύχει. Μπορεί αυτή τη στιγμή οι εκβιασμοί και τα στισήματα απέναντι σε πιθανές τέτοιες διεξόδους, είτε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ ή πολύ περισσότερο δείτε τις πιέσεις απέναντι στο Φάρατζ που αναγκάστηκε να παραιτηθεί ή ακόμα και στον Τραμπ στην Αμερική, θα οδηγηθούν σε τεράστια διέξοδο. Γιατί η κρίση δεν θα ξεπεραστεί. Η κρίση είναι μπροστά, η μεγαλύτερη επίθεση στα κοινωνικά εισοδήματα είναι μπροστά και εδώ πέρα είναι το μεγάλο δίλημα. Όταν η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη ετοιμάζεται, όταν η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη δοκιμάζει και φτιάχνει κόμματα και οργανώσεις για εναλλακτικά σχέδια, είτε με τη μορφή του εθνικισμού, είτε με τη μορφή του ρατσισμού, είτε με τη μορφή ανοιχτών φασιστικών κινημάτων, εδώ πέρα ως πρωτοπόρο πολιτικό εργαστήριο δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε το περιθώριο να κλείνουμε τα μάτια και να περιμένουμε κάτι να μας σώσει. Πρέπει να αρπάξουμε την ευκαιρία, γιατί η κόλαση έρχεται. Και απέναντι στην κόλαση που η οποία ετοιμάζεται η παγκόσμια αστική κρίση, δεν θα πάμε με το σταύρο στο χέρι. Δεν θα πάμε να πάμε ανάμεσα στις συμπληγάδες που ετοιμάζουν να στηθούν, από τη μία τη δημοκρατική μνημονιακή Μέρκελ και από την άλλη την ακροδεξιά και το φασισμό, το οποίο θα έχει να δυναμώσει τον εθνικισμό και τον πόλεμο. Θεωρούμε πολύ απλά ότι αυτό το πράγμα το οποίο παρακολουθούμε στην Ελλάδα και ειδικά μάλιστα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί σαν βραδιφλεγή βόμβα. Γιατί έχουμε μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει την πιο σκληρή μνημονιακή πολιτική. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της ακροδεξιάς και του φασισμού. Να έχει αριστερά κόμματα και να εφαρμόζουν αντιλαϊκές πολιτικές. Και εδώ πέρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Εκτιμούμε ότι αυτή η υπόθεση, η οποία παρακολουθούμε, είναι ένα αδιέξοδο της στρατηγικής του εργατικού κινήματος στην τελευταία τριετία. Η προσπάθεια αντιμετώπισης της μνημονιακής επίθεσης από το 9 έως το 11 οδήγησε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οδήγησε όμως και στις συνδικολόγες, γιατί τα εργαλεία ήταν λειψά. Ποια είναι τα εργαλεία που είναι λειψά? Για μας, το εργαλείο το οποίο εγκαταλείφθηκε και είναι απόλυτα χρήσιμο και πρέπει να ξαναβρούμε είναι το εργαλείο της εξέγερσης. Το ελληνικό κίνημα είναι ίσως είναι το μοναδικό στην Ευρώπη το οποίο έχει δοκιμάσει τρεις σοβαρές εξεγέρσεις τα τελευταία 70 χρόνια. 44, 73, το 2008. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη την οποία μέσα σε αυτό τη Δυτική Ευρώπη να έχει δοκιμάσει και να έχει αποτύχει να βάλει άλλες πολιτικές πέρα από την αστική δημοκρατία. Αυτά για μας είναι χρήσιμη παρακαταθήκη την οποία θέλουμε να την επεξεργαστούμε. Η τελευταία εξέγερση που έγινε πριν από 9 χρόνια του Γρηγορόπουλου έμεινε στη μέση. Γιατί τα εργαλεία ήταν λειψά. Γιατί τα εργαλεία από τα οποία χτίστηκε το Δεκέμβριο του 8 ήταν μια αφηρημένο αντί, μια αντίθεση απέναντι στην αστική επίθεση και διακυβέρνηση και χωρίς καμία ακριβώς πρόταση στη συνέχεια. Το κίνημα το οποίο ξέσπασε το Δεκέμβριο του 8 και κλείσαμε τα 9 χρόνια πριν από λίγες μέρες από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου και το όλη τη συνέχεια μετά, δεν ιτήθηκε στρατιωτικά. Δεν μπήκε η αστυνομία και διέλυσε το κίνημα. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι μέσα από το ξέσπασμα του ίδιου του κινήματος, μέσα από τη δυναμική του, βρέθηκε μπροστά στις ίδιες αντιφάσεις. Και δεν βρέθηκε μόνο μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια βλέπουμε το 9, το 10, το 11 να απλώνεται στην κάμα όλου του εργατικού κινήματος όλες οι προτάσεις που υπήρχαν στην πιάτσα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις από την αριστερά ως την αναρχία δοκιμάσανε διαφορετικά πολιτικά σχέδια και τα δοκιμάσανε στο έπακρο. Δοκιμάστηκε η λογική της απεργίας διαρκείας ως κομμάτι το οποίο η μεγάλη απεργία της Χαλιβουργικής, η μεγάλη απεργία της ΔΕΗ, η μεγάλη απεργία στο μετρό, σαν κομμάτι πέσει. Δοκιμάστηκε το σχέδιο της γενικής πολιτικής απεργίας. 2.48 ώρες γενικές απεργίες τον Ιούνιο του 2011. Δοκιμάστηκε το σχέδιο
τη σύγκρουση στα λουλουδάδικα. Άλλο κομμάτι. Το δοκίμαζε. Κάθε σχεδόν εβδομάδα υπήρχε διαδικασία επίθεσης απέναντι στη Βουλή. Δοκιμάστηκε το σχέδιο της εναλλακτικής δημοκρατίας, οι πλατείες, το να μείνουμε, να ψηφίσουμε, το να κάνουμε, όλο αυτό. Ο κόσμος συμμετείχε. Ο κόσμος συμμετείχε μαζικά σε κάθε πολιτική πρόταση. Αυτές δεν μπορέσαν να ολοκληρωθούν γιατί δεν μπορέσαν να φτάσουν σε ένα σημείο το οποίο να αγγίξουν την πηγή, το οποίο λέγεται η πολιτική εξουσία της αστικής τάξης. Και αυτό ήταν ένα τεράστιο λειψό εργαλείο το οποίο δεν μπόρεσε να απαντήσει. Και έτσι αυτό το κίνημα μετά το 11 οδηγήθηκε στη λογική της κοινοβουλευτικής ανάθεσης. Δεν μπορούμε δια του κινήματος, θα μας το λύσει η κυβέρνηση. Και εδώ πέρα η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε μία άλλου τύπου αυταπάτη ή κάθε τύπου αυταπάτη. Και εδώ πρέπει να το δούμε. Η έννοια ότι ακριβώς την επίθεση της αστικής τάξης, έτσι όπως την περιγράψαμε, η οποία σηκώνει το τραπεζικό σύστημα, τα δικαστήρια, τα μίντια, θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει ένας καλός βουλευτής, ένας καλός υπουργός, ένας Βαρουφάκης, ο οποίος θα κάνει μια έξυπνη διαπραγμάτευση ή ένα τάχαμο εναλλακτικό σχέδιο που θα προτείνουμε στη Ρωσία να πάρουμε μια διαφορετική επιχορήγηση. Μια απλή τοποθέτηση, ένα άλλο πολιτικό πρόβλημα δεν μπορέσουν να λύσουν όλο το ζήτημα της αστικής αντεπανάστασης έτσι όπως περιγράφεται, έτσι όπως δομείται, έτσι όπως έχει κυριαρχήσει πάνω στους κρατικούς τομείς, έτσι όπως κυριαρχεί μέσα στα δικαστήρια, στην αστυνομία, στο στρατό, στα μίντια και νομίζουμε ότι μια υπουργική απόφαση θα τα λύσει. Τι αποκαλύφθηκε μέσα από αυτή την υπόθεση? Ότι χωρίς τη συγκρότηση μηχανισμών έξω από τους αστικούς θεσμούς που να μπορούν να υλοποιήσουν μια διαφορετική πολιτική, όλα αυτά τα πράγματα θα καταρρεύσουν μέσα από ακριβώς την αμήλικτη πίεση του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Σαν οργάνωση μαχητικού αντιφασισμού δεν είμαστε μια πολιτική οργάνωση η οποία να μπορεί να έχει ένα σαφές σχέδιο ιδεολογικό κατεύθυνσης οργάνωσης πρακτικής, τακτικής μέσα στο εργατικό κίνημα. Δηλώνουμε ρητά ότι η τημερικότητά μας και την αδυναμία μας να μπορούν να καταθέσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συγκεκριμένες μπούσουλες και συγκεκριμένες αντιλήψεις και συγκεκριμένες μεθόδους οι οποίες τις θέτουμε ως πολιτική συζήτηση πάνω στο ταξικό κίνημα. Θεωρούμε ότι για ακριβώς για να μπορούμε να πάμε παρακάτω από τις αδυναμίες που προκύψαν το προηγούμενο κίνημα, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα επίθεση, μαζική επίθεση του κεφάλαιου, το οποίο θα εξελιχθεί ακόμα χειρότερα στο άμεσο διάστημα, χρειάζονται 2-3 βασικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η βασική αντίθεση απέναντι στην ακροδεξιά αντεπανάσταση. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρό από πάνω σε στρατηγική, συντακτική μας. Πάνω στην αντεπανάσταση που έρχεται και στίζεται από τα πιο μαύρα κομμάτια της αστικής τάξης, από τα κομμάτια τα μισθοφορικά της αστικής τάξης, από τα τραμπούκα κομμάτια της ακροδεξιάς που θέλουν να διαλύσουν κάθε ίχνος κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας και της νεολαίας, σε αυτό πρέπει να είμαστε καθαρά ενάντια, βασικά στο δρόμο, στην πράξη, σε οτιδήποτε υπάρχει για να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αλλά ταυτόχρονα για να μπορεί να πάει στο επόμενο βήμα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της και προτείνουμε το ζήτημα της αναζήτησης της κομμουνιστικής εξέγερσης σαν απάντηση απέναντι στο ζήτημα της πολιτικής πρότασης. Γιατί ακριβώς η απάντηση μόνο στην ακροδεξιά δεν μπορεί να μείνει μόνο σαν μια αντίθεση, αλλά πρέπει να προτείνει και μια πρόταση. Γιατί το βάζουμε αυτό το πράγμα? Θεωρούμε ότι το δύσκολο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει στο πίσω μέρος του ευρύτερου ταξικού κινήματος ένας φόβος. Επειδή κατανοούμε ότι πιθανά υπάρχουν χειρότερα πράγματα που έρχονται, λέμε μήπως είναι καλύτερα να μείνουμε αυτά τα λίγα που έχουμε τώρα από το να έρθει μια χειρότερη κυβέρνηση. Μια δεξιά κυβέρνηση, μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη.
αυτή ακριβώς η ανεπάρκεια του προηγούμενου διαστήματος να περιγράψουν μια ξεχωριστή πρόταση οδηγεί σε ένα πάγωμα το ταξικό κίνημα, μια αδράνεια του ταξικού κινήματος και λέει μην πολυπιέζουμε γιατί τα πράγματα μπορούν να γίνουν χειρότερα. Αυτό όμως που εμείς έχουμε να πούμε είναι ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και θα γίνουν χειρότερα γιατί δεν είναι σχέση το ένα εμείς είμαστε πυθύνοι, δεν θα μιλήσουμε, δεν θα κάνουμε οτιδήποτε. Γιατί η κρίση θα επιβάλλει τους ρυθμούς. Το ερώτημα το οποίο έχουμε να κάνουμε δεν είναι να ξαφνικά να προσθέσουμε ένα μαξιμαλιστικό βερμπαλιστικό σχήμα από το οποίο να ετοιμαστεί. Χρειάζεται για μας κάποια βήματα. Τα βήματα είναι απαντώντας στην ακροδεξιά, στην πράξη, στον ακροδεξιό, στο φασισμό ή στον ακροδεξιό φιλελέ, ετοιμάζεσαι για την επόμενη κρίση, για το επόμενο κενό, για την επόμενη αδυναμία της αστικής τάξης να μπορεί να ολοκληρώσει ένα σχέδιο και σε εκείνη ακριβώς το ιστορικό κενό, σε εκείνη ακριβώς την αδυναμία, όπως προέκυψε το καλοκαίρι του 2011, να μπορείς να έχεις ένα έτοιμο πολιτικό εργαλείο που να μπορεί να διεκδικήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Και αυτό το πολιτικό εργαλείο πρέπει να ξεκινάμε να το χτίσουμε από τώρα. Γιατί αυτό το πολιτικό εργαλείο πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Και θεωρούμε ότι τα χαρακτηριστικά του μαχητικού αντιφασισμού βάζουν ζητήματα, βάζουν σπόρια τύπου οργάνωση που πρέπει να φτιάξουμε σήμερα. Το τι ακριβώς αντίληψη, το ποιος είναι ο εχθρός μας, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, με ποιον τρόπο οργανωνόμαστε, πόσο είμαστε ευέλικτοι σαν οργάνωση, ποιος είναι ο εχθρός μας, για να μπορεί ακριβώς να συνεχίσεις και να μπορείς να βρεις εκείνη τη στιγμή εκείνο το κενό και να μπορείς εκείνη τη στιγμή να διεκδικήσεις μια άλλη κατεύθυνση έξω από τη λογική της ανάθεσης στην κοινωνιολευτισμό, έξω από τη λογική της κινηματικής πίεσης από σε κάποιον άλλο κυβερνήτη. Ξεκινάμε σαν οργάνωση μαχητικού αντιφασισμού δύσκολες συζητήσεις. Ξεκινάμε με κάποιες συζητήσεις οι οποίες τις κάνουμε στον Πειραιά, τις κάνουμε σε Σαλαμίνα, θα τις κάνουμε στο Πέραμα. Γιατί ακριβώς θέλουμε να τις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις μέσα στην κάψα της μάχης της ακροδεξιάς. Δεν θέλουμε να τις κάνουμε στα Εξάρχεια. Δεν θέλουμε να τις κάνουμε μέσα σε ένα φοιτητική συνέλευση ιδεολογικών τοποθετήσεων. Θέλουμε να την κάνουμε εκεί που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί που πρέπει να υπάρχει ένα συγκρότηση. Προσπαθούμε να καταθέσουμε μια πολιτική πρόταση είτε διαλόγου είτε συνεργασίας σε ευρύτερες δυνάμεις και της αριστεράς και της αναρχίας που να βάλει ακριβώς αυτά τα ζητήματα το πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις, το πώς μπορούμε να ξαναεμπνεύσουμε την νεολαία, το πώς μπορούμε να ξαναβάλουμε ζητήματα στην εργατική τάξη και να την αντιμετωπίσουμε σαν ταξικό προλεταριάτο και όχι σαν πελατειακό σύστημα. Γιατί αυτό που έχει συμβεί στη Β' Πειραιά και υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα οργάνωσης του κινήματος είναι ότι 2 δεκαετίες η εργατική τάξη έχει αντιμετωπιστεί σαν πελατειακό σύστημα προς το κράτος και όχι σαν συνειδητή συγκρότηση ενός κομματιού για μια εναλλακτική αντιμετώπιση, μια αντικαπιταλιστική στρατηγική. Πρέπει να ξαναβάλουμε τέτοιες αντιλήψεις μέσα στην εργατική τάξη και όχι ακριβώς αντιλήψεις το εγώ θα σου βρω μια δουλειά, το εγώ θα σου βρω μια σχέση, το θα σου φτιάξω ένα μαγαζί, θα σου κάνω μια ιστορία και θα λύσω το τυπικό το πρόβλημα. Εκτιμούμε ότι ακριβώς μια τέτοια δύσκολη συζήτηση που θα την κάνουμε στη Σαλαμίνα, θα την κάνουμε στο Πέραμα, θα την κάνουμε στη Νίκαια, θέλουμε να την κάνουμε στο Κερατσίνι, θέλουμε να την κάνουμε στην Τραπετσόνα, έχει ακριβώς τις προϋποθέσεις να συνομιλήσει με την εργατική τάξη και την νεολαία ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον. Η διαδήλωση που προσπαθούμε και χτίζουμε μαζί με τους συντρόφους από συνδικάτα, από την ΜΕΝΕΝ, από άλλες αντιφασιστικές οργανώσεις, από την ΚΑΡ, από την Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος, από δεκάδες άλλες κοινότητες, από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό, από την Εργατική Λέσχη Κερατσινίου Τραπετσόνας, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σε μια κατεύθυνση μιας διαδήλωσης που γίνεται το Σάββατο, όχι να αντιμετωπίσουμε μια συγκεκριμένη επίθεση, αλλά να θέσουμε στην πράξη ζητήματα και διαφορετικές προοπτικές.
να θέσουμε στην πράξη ότι δεν περιμένουμε απλώς να αντιμετωπίσουμε κάποια επίθεση φασιστών. Δεν μας ενδιαφέρει. Είμαστε εμείς σε επίθεση αυτή τη στιγμή. Εμείς βγαίνουμε και ξεδιαλύνουμε και ξεμπλοκά και διαλύουμε εκβέσεις και κοινωνικές οργανώσεις. Η ιστορία η οποία βασίζεται στο πέραμα και θέλουμε να συνεχίσουμε και στη Σαλαμίνα είναι μεταφερόμενες συμμορίες οι οποίες λειτουργούν ως τρομοκρατία του κινήματος. Αυτή τώρα η δεκαπεντάδα που τρομοκρατεί είναι μια δεκαπεντάδα η οποία φεύγει με ένα φύσημα. Στηρίζεται σε μπραβιλίκια, στηρίζεται σε μισθούς οι οποίοι φέρνουν με μεροκάματο. Και πρέπει να τη διαλύσουμε τώρα. Τώρα, για πριν ακόμα, πώς το λένε, μεγαλώσει και δούμε άλλες δυσκολίες. Η διάλυση αυτή πρέπει να την κάνουμε με αυτή τη μέθοδο, με αυτόν τον τρόπο, για να μπορούμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε τα πιο σκληρά κομμάτια της επίθεσης αστικής τάξης, για να πάμε στο ακόμα πιο δύσκολο. Να τσακίσουμε τους μπράβους της αστικής τάξης, να μάθουμε, να εκπαιδευτούμε σε αυτό το κομμάτι, για να δούμε σιγά σιγά πώς αντιμετωπίζουμε τα πιο δύσκολα κομμάτια. Γιατί τα πιο δύσκολα κομμάτια είναι το ίδιο το αστικό κράτος. Είναι τα ίδια αστυνομία, είναι η ίδια τα δικαστήρια, είναι η ίδια η νομιμοποίηση των κρατικών θεσμών, είναι η ίδια ακριβώς η ιδεολογία του Τίνα, το there is no alternative. Αυτό είναι το μνημόνιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Σε αυτή την κατεύθυνση σας καλούμε και σε συστράτευση, σας καλούμε σε ένα ανοιχτό διάλογο είτε μέσα από τις συλλογικότητες, είτε κατά μόνας, στη συμμετοχή στους αντιφασιστικούς αγώνες, στη συγκρότηση επιτροπών, οργανώσεων, δράσεων. Θέλουμε να ξαναποκαταστήσουμε τις γειτονιές, να είναι μιας γειτονιές του Περάματος, της Σαλαμίνας και ευρύτερα, ότι είναι γειτονιές δημοκρατίας, είναι γειτονιές αλληλεγγύης, είναι γειτονιές το οποίο η εργατική τάξη κατεβαίνει και συνομιλεί με το μετανάστη, με τη γυναίκα, με το φοιτητή, με τον έλεο, ανεμπόδιστα και έξω από το κλίμα τρομοκρατίας. Δεν θα το λύσουμε με μια διαδήλωση. Δεν θα το λύσουμε με μια απλή πολιτική συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο. Χρειάζεται καθημερινή δουλειά, χρειάζεται δουλειά άλλου τύπου, χρειάζεται όμως με συγκρότηση και με έναν οργανωτικό ιστό, το οποίο εδώ δεν ήρθαμε ακριβώς να μιλήσουμε. Έχουμε να οργανώσουμε μια διαφορετικό μέλλον για το σύνολο της κοινωνίας. Αυτά.